θα πάμε σε ανθρώπους δραστήριους, σε ανθρώπους που αγαπούν τις αρκούδες και γενικά τα ζώα, απόλυτα συνειδητοποιημένους και ευαισθητοποιημένους, και αναφέρομαι στους ανθρώπους του Αρκτούρου. Προκειμένου εκεί ο κύριος Πάνο Στεφάνου να μας βάλει στο κλίμα της εξέλιξης που έχει να κάνει με το ξύπνημα των αρκούδων στον νυμφαίο. Αλλά θα ήθελα, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Στεφάνου είναι ιδιαίτερα, όπως προείπα, ευαισθητοποιημένος. Την καλησπέρα μας, κύριε Στεφάνου. Καλησπέρα. Ξέρετε, είμαστε συγκλονισμένοι. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αυτή την τραγική εικόνα που αντικρίσαμε εδώ στην Κρήτη, με τη χελώνα καρέτα-καρέτα, ένα είδος υπό εξαφάνιση, περιτυλιγμένο. Με αγκίστρια, σωστά, Εύη, εσύ που το είδες και το κάλυψες και μας έφερες το θέμα στην επικαιρότητα μεταξύ άλλων συναδέλφων στα Χανιά, και παραγάδια. Είδα το ανθρώπινος παράγοντας. Δυστυχώς, όντως, αυτό το βλέπουμε και εμείς στα είδη με τα οποία ασχολούμαστε, αλλά δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο εκεί πέρα, αλλά και στην θάλασσα, άρα... αυτό νομίζω μας δείχνει ότι ο αγώνας για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και για την προστασία των απειλούμενων ειδών είναι διαρκής και χρειάζεται, δεν υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε, γιατί είναι περιστατικά τα οποία συναντάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, διαφορετικά κάθε φορά, όμως μας δείχνουν ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Πόσο πίσω είμαστε και πόσο αισιόδοξος ή απεσιόδοξος είστε? Εντάξει, ως άνθρωπος είμαι πάντοτε αισιόδοξος, οπότε σίγουρα θα πω ότι το μέλλον θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο, αλλά αυτό μας έχει δείξει και η εμπειρία μας. Δηλαδή, αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια, η κατάσταση δεν ήταν το ίδιο καλή. Είμαστε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Φυσικά, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα, ούτε είναι εύκολο να λυθούν, αλλά δίνουμε αγώνα. Έχουμε και εμείς ως Αρκτούρος λαμβάνουμε πάντοτε θετικό feedback και από τον κόσμο. Βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες που μπορεί να περιγράφουν τις ενέργειες λίγων και όχι των πολλών δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της χώρας ολόκληρης. Να συνεχίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα και τα απειλούμενα είδη, είτε είναι στη νεστεριά, είτε είναι μέσα στη θάλασσα, αλλά φυσικά και τον πλούτο μας που είναι η θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε έτσι κάποια περιστατικά και κακοποίησεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχω την αίσθηση και το ρεπορτάζ μας δηλώνει και μας δείχνει ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση από τους ανθρώπους, είτε για να γνωρίσουν καλύτερα κάποια ζωάκια, είτε και να τα προστατεύσουν. Ακόμα και το γεγονός ότι σε περίπτωση, ας πούμε, κακοποίησης ή τώρα που ξεβράστηκε μια χελώνα, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν σε ποιους να απευθυνθούν, τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι σημαντικό. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ακριβώς. Και γι' αυτό και είναι και σημαντική η δράση των οργανώσεων, όπως είναι ο Αρκτούρος, αλλά και άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με άλλους τομείς, έτσι ώστε να υπάρχει κινητοποίηση, να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχει ευαισθητοποίηση και φυσικά να υπάρχουν και δράσεις έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να ενημερώνει και όπου είναι δυνατόν να σώζονται οι ζωές των απειλούμενων ειδών, των ζώων που κινδυνεύουν. Μάλιστα. Πάμε στην εξέλιξη τώρα. Να περάσουμε και στα ευχάριστα, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει και από το δελτίο τύπου που εκδώσατε κι εσείς, η Κατερίνα, η Σάσα, η Αλεξάνδρα και ο Γιωργάκης είναι πλέον έξω από τις φωλιές τους, στον Νυμφαίο. Μπορεί λοιπόν ο καθένας που επιθυμεί να τις επισκεφτεί. Θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά και για την περίοδο τώρα? Ξύπνησαν μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Φέτος, επειδή ήταν ένας ζεστός χειμώνας, αυτό που είδαμε ήταν ότι σε σχέση με άλλες χρονιές καθυστέρησε να ξεκινήσει ο λίθαργος. Έτσι, θα πρέπει να πούμε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι δεν περιορίζεται ο λίθαργος αρκούδες μόνο στον ύπνο. Είναι μια μακρά διαδικασία που αρχικά προβλέπει την πτώση των ρυθμών της αρκούδας και σιγά σιγά σταδιακά να αποσυρθεί και στη φωλιά της. Όμως, επειδή
Επειδή ο Γενάρης ήταν έτσι ένας αρκετά ζεστός μήνα και οι περισσότερες ημέρες είχαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ακόμα και, σε υψόμετρο ψηλό όπως είναι στο Νηφαίο. Αυτό που είδαμε ήταν ότι για αρκετές ημέρες, ενώ το Δεκέμβρη είχαν αρχίσει σιγά σιγά και ρίχναν τους ρυθμούς τους και μας δείχναν ότι εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και υπήρχε κρύο και χιόνια, που είναι ο βασικός παράγοντας για να αποσυρθούν στις σχολές τους. Έτσι λοιπόν αυτό αναστράφηκε αρχικά τον Γενάρη, όμως κάποιες κρύες ημέρες και κάποιες χιονοπτώσεις προς το τέλος του Γενάρη και στις αρχές του Φεβρουαρίου οδήγησαν τις αρκούδες στις σχολές τους, παρέμειναν για περίπου ένα μήνα, ήταν και ένας μικρός λίθαργος πλέον για τις αρκούδες σε σχέση με άλλες περιόδους που κρατάει ένα δίμηνο τουλάχιστον και ήδη όλες έχουν βγει έξω από τις φωλιές τους, κυκλοφορούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκτός, αντιλαμβανόμενες οι ίδιες ότι η άνοιξη είναι μπροστά, έτσι εμείς το χαρακτηρίζουμε και ως προαναγγελία της άνοιξης, γιατί πολύ συχνά έρχεται πριν από την 21η Μαρτίου και είναι μια σαν ημερομηνία συνήθως είναι μέσα στο Μάρτιο, είναι μια φυσιολογική περίοδος, η περίοδος που ξύπνησα. Κύριε Στεφάνου, όπως είπαμε, ήταν ένας ύπνος που κράτησε πιο λίγο. Επανέρχομαι σε αυτό που είπατε και κρατώ το γεγονός ότι ακόμα και οι αρκούδες έχουν επηρεαστεί τροποντινά από την κλιματική αλλαγή και από όλη αυτή τη διαφορά που βλέπουμε σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Θα μπορούσατε να μας πείτε στην περίπτωση που όλο αυτό επηρεάσει, γιατί βλέπουμε ότι μας είπατε ότι έχει μικρότερη διάρκεια η χειμερή ανάρκη. Ποιο είναι το κακό σενάριο σε αυτή την περίπτωση, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και στον οργανισμό τους? Αυτό που βλέπουμε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή για τις αρκούδες, ας πούμε ότι έχει να κάνει κυρίως με δύο σενάρια, και είναι νωρίς και δεν έχουμε ακόμα τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα. Κάνουμε κάποιες εικασίες προς το παρόν, αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουμε αρχικά αρκετά ζεστές ημέρες στη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή πιθανολογούμε και έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι μπορεί να περιορίσει τις ώρες που οι αρκούδες είναι δραστήριες στη διάρκεια της ημέρας. Ξέρουμε ότι η αρκούδα προτιμάει ή μάλλον αποφεύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας, όταν υπάρχει αρκετή ζέστη, προτιμάει να μην κινείται. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε υψηλές θερμοκρασίες, βλέπουμε ότι η αρκούδα έχει την τάση να κινείται ακόμα λιγότερες ώρες, να περιορίζει τις κινήσεις της στις βραδινές ώρες και μάλιστα πολλές φορές στις ζεστές νύχτες πολύ αργά και να είναι κυρίως τα ξημερώματα. Παρομοίως και το χειμώνα, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι μπορεί με κάποιο τρόπο έτσι λίγο να αποσυντονίζονται και να βγαίνουν, ενώ μπαίνουν σε κατάσταση λίθαργου, τελικά να βλέπουν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχει ο λόγος, εφόσον δεν υπάρχει χιονοκάλυψη, να πέσουν και να αποσυρθούν στις φωλιές τους. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ότι θα πρέπει να κινηθούν και να ζητήσουν τροφή, εφόσον είναι ακόμα έξω από τις φωλιές τους. Τον χειμώνα ενδεχομένως η διαθεσιμότητα τροφής για τις αρκούδες είναι λίγο πιο περιορισμένη. Συνεπώς μπορούμε να δούμε αυξημένες εμφανίσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπου μπορεί να γίνει πιο εύκολη αναζήτηση τροφής, ενδεχομένως σε σκουπίδια τα οποία δεν είναι καλά κλεισμένα, σε κάδους ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες ή σε κάποια χωράφια που μπορεί να έχουν κάποιο σαγροδεμάχη, τα οποία Μάλιστα. έχουν κάτι το οποίο μπορεί να φάει αρκούδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.